Τώρα, νέα σύσκεψη του Πρωθυπουργού με το Οικονομικό Επιτελείο σήμερα σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα για τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά. Πάμε στην Ειρήνη Σαββοπούλου. Ειρήνη. Είναι συνέχεια, Θοδωρή, ουσιαστικά της χθεσινής μαραθώνιας σύσκεψης που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών μετά την ευνηδιαστική επίσκεψη του Αντώνη Σαμαρά. Βέβαια, στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται εκτός από το Οικονομικό Επιτελείο και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κύριος Προβόπουλος. Η κυβέρνηση επιδιώκει να κλείσει όλο και περισσότερα μέτωπα εν ώψη και της άφιξης της Τρόικας στην επόμενη εβδομάδα, ώστε να υπάρξει συμφωνία και να φτάσει η κυβέρνηση στο Eurogroup της 12ης Απριλίου. Υπάρχουν πληροφορίες και για θετικές εξελίξεις αλλά και για αγκάθια προς αυτό το δρόμο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, σύγκληση με την Τρόικα φαίνεται να υπάρχει στο θέμα της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς οι Τροϊκανοί δείχνουν να πείθονται ότι θα επιτευχθεί ο φετινός στόχος των αποχωρήσεων από το δημόσιο. Υπάρχει επίσης συμφωνία για τη θέσπιση δόσεων στην καταβολή οφειλών προς εφορίες και ταμεία. Μένει να δούμε πόσες θα είναι. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πάνω από 40 και έως 48 δόσεις. Όσο τώρα για το θέμα του χαρατσίου της ΔΕΗ, φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε ένα νέο φόρο που θα είναι μάλλον μειωμένος κατά 20% για το δεύτερο εξάμεινο του 2013, αλλά θα καταβάλλεται μέσω της ΔΕΗ. Τώρα όμως, όσον αφορά στα αγκάθια, Θοδωρή, υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός για την πορεία των εσόδων. Εδώ όμως θέλω να σου πω μία είδηση καλή, θετική, γιατί από τις εισπράξεις των εφοριών κινούνται καλύτερα από τους στόχους στους δύο τελευταίους μήνες. Αγκάθι, βέβαια, παραμένει η πορεία των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων λόγω των επιπτώσεων της ανεργίας και των λουκέτων. Και θέλω να σου πω, κλείνοντας εδώ, ότι αποφασίστηκε επιστροφή φόρων 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 330 δικαιούχους. Είχαμε όμως και συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς, και εκεί καταγράφηκε ένας ευρωσκεπτικισμός μετά και τις εξελίξεις στην Κύπρο. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε τη συμβολή όλων ώστε να διατυπωθεί μια εναλλακτική πρόταση του κόμματος και επιχειρώντας ουσιαστικά να ισορροπήσει μεταξύ της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, έτσι όπως αυτή καταγράφεται από όλα όσα λέει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, κινείται σε μια λύση τύπου δεν είναι καμία θυσία για το ευρώ. Κάτι που είχε υποστηρίξει και νωρίτερα ο κύριος Κουρλέτης. Βέβαια, ο δρόμος προς το συνέδριο αλλά και την Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει στις 13 και 14 Απριλίου δεν είναι ρόδινος. Και ήδη σήμερα έχει καταγραφεί μια, θα σου έλεγα, διαφορετική άποψη από αυτή που εκφράστηκε χθες στην γραμματεία, αυτή του Γιώργου Σταθάκη. Να την ακούσουμε. Δεν υπάρχει η παραμικρή ψευδαίσθηση ότι το νόμισμα δεν αποτελεί από μόνο του λύση σε κανένα θέμα. Ναι. Θα προσέθετα ούτε καν στο μνημόνιο, διότι υπάρχουν χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι στο ευρώ, αλλά έχουν μνημόνια. Η Ρουμανία, η Ουγγαρία και πολλές άλλες. Λέτε ότι έξοδος από το ευρώ δεν σημαίνει και έξοδος από το μνημόνιο? Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Μπορεί να σημαίνει έξοδος από το παρόν μνημόνιο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν επανέλθει σε μια χώρα που δεν είναι στο ευρώ. Και χρησιμοποιώ το παράδειγμα της Ρουμανίας. Mm-hmm. Αν για κάποιο λόγο έχει αδυναμία να βρει συνάλλαγμα μια οικονομία, εκτός ευρώ, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουγγαρία το έκανε δύο φορές. Πήγε, ξαναβγήκε, ξαναμπήκε και ούτω καθεξής.